και η παιδιατρική κλινική και το ΕΚΑΜ όπως μας αξίζει. Νέο συλλαλητήριο πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου το εργατικό κέντρο Ζακύνθου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, αφού δεν λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας και η παιδιατρική κλινική. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, η παρουσία πολιτών και σωματείων ήταν δυναμική. Δεν μπορούμε το 2019 να συζητάμε ότι δεν υπάρχει γιατρός στην παιδιατρική κλινική. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι το 2019 δεν λειτουργεί ούτε ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά τα δύο προβλήματα που γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ είναι η κορυφή. Υπάρχουν πολλά περισσότερα προβλήματα που εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι τα γνωρίζετε και εσείς όταν χρειαστεί να επισκέψετε το νοσοκομείο. Έχει να κάνει με τακτικά, ή αυτά έχουν να κάνει με δερματολογικό, με οφθαλμολογικό, με καρδιολογικό, εξωτερικό ιατρείο που είναι κλειστά. Το πρόβλημα της υγείας είναι πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες, εμάς και τα παιδιά μας. Είναι απαράδεκτο το 2019 να μπορεί να βρίσκει την υγεία του μόνο όποιος έχει λεφτά στην τσέπη. Είναι απαράδεκτο το 2019 να δίνονται δισεκατομμύρια κυριολεκτικά σε άχρηστους εξοπλισμούς, να δίνονται δισεκατομμύρια ως επιδότηση και να έχουμε ακριβές συγκοινωνίες και να έχουμε και ακριβές υπηρεσίες. Και στον τομέα της υγείας κυριολεκτικά να μην υπάρχει στο νοσοκομείο γιατρός για την παιδιατρική και γιατρός για την μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης της Ζακύνθου με τους πολίτες να ζητούν άμεσα να δοθούν λύσεις στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του νησιού. Παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη υγείας. Μπορεί το νησί να είναι καλυμμένο στην πρωτοβάθμια με 10, δεν ξέρω πόσοι γιατροί υπάρχουν στα εξωτερικά ιατρία που παράγουν πραγματικά έργο και τους ευχαριστούμε όλους. Και ελπίζουμε ότι θα στηρίξουν και το νοσοκομείο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είναι απογοητευτική κατάσταση και ευχόμαστε όλοι να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον. Είναι πολλά τα ζητήματα και δυστυχώς δεν λύνονται. Και αν νομίζουμε όλοι ότι μέσα από την προσωπική μας οικονομική ευημερία θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, δεν λύνονται. Ποιος γιατρός θα έρθει με 900 ευρώ να δουλέψει εδώ πέρα? Η κατάσταση είναι τραγική. Φανταστείτε επάνω η πολυτουργή, το, επάνω εννοώ στη Βολήμα, η πολυτουργή το ιατρικό κέντρο. Δεν υπάρχει περίθαλψη στη Βολήμα, δεν υπάρχει ιδιωτικός γιατρός. Φανταστείτε ένα παιδί, είμαι καθηγητής έτσι, ένα παιδί να γλιστρήσει μες στο σχολείο παίζοντας. Υπάρχει ένα νοσοκομειακό σε όλη τη Ζάκυνθο. Καταλαβαίνετε τη θέση μας σαν καθηγητές. Είναι τραγική. Την Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου σύσκεψη σωματείων για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.